Ο στίχος που αντιπροσωπεύει περισσότερο τη ζωή μου είναι «Τα ποδήλατά μας, όπως και τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές». Η πιο δύσκολη ερώτηση, όταν ήμουν ευρωβουλευτής, με ρώτησε κάποιος, λόγω του επιθέτου μου, Χατζηδάκης, μήπως είστε Λιθουανός? Το μεγαλύτερο δίλημα που έχω αντιμετωπίσει είναι μετά το επεισόδιο εις βάρος μου στο Σύνταγμα, αν θα τα παρατούσα ή θα συνέχιζα στην πολιτική. Και συνέχισα γιατί διαφορετικά θα το θεωρούσα προσωπική μου ήττα. Στην ερώτηση πολιτική οικογένεια, η απάντησή μου μέχρι πριν από 2 χρόνια θα ήταν πολιτική. Από τότε όμως που παντρεύτηκα και κάναμε και το Γιαννάκο μας, τώρα πια η απάντηση, το καταλαβαίνετε, είναι οικογένεια χωρίς καμία αμφιβολία. Να σας πω ένα πολύ αγαπημένο μου ανέκδοτο. Πάει κάποιος σε μια δημόσια υπηρεσία και τον ρωτάει ο υπάλληλος, πώς λέγεστε? Παπαδάκης. Μονολογεί ο υπάλληλος, τραβλίζει. Και τον ακούει ο άλλος και λέει, όχι, δεν τραβλίζω, ο πατέρας μου τράβλιζε και ο ληξίαρχος ήταν ηλίθιος. Τραγουδάω κομμάτι από το αγαπημένο μου τραγούδι. Κλείστε τα αυτιά σας. Λοιπόν, ας κρατήσουν οι χωροί και τα βρωμαλιώτικα στέκια επαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σ' αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Αν μ' άρεσε το τραγούδι, μα δεν μ' ακούσατε πως τραγουδάω? Δηλαδή χρειάζονται και άλλες καταστροφές στον τόπο? Πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 20 χρόνια? Πιο φαλακρό είναι λίγο δύσκολο να τον φανταστώ. Η τελευταία φορά που έκλεψα. Τώρα. Στη γιορτή του πατέρα. Γιατί ανέβασα ένα post για τη γιορτή του πατέρα και θυμήθηκα τον πατέρα μου, που ήταν ο προστάτης μου και αυτός που μου έμαθε τη σημασία των λέξεων αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Το τραγούδι που σφυρίζω κάνοντας τους πολλά. Σου σφυρίζω κι αν να βγει σου σφυρίζω και σιγό μουρμουρίζω. Παμ, 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 παμ. Μα το όνομά μου είναι μουσικό, Χατζηδάκης. Πώς θα μπορούσε κάποιος Χατζηδάκης να μην έχει σχέση με τη μουσική? Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να μην μου ξεφουσκώσει το λάστιχο στο δρόμο. Η ταινία που με σημάδεψε είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το αγαπημένο μου μουσικό κανάλι, ποιο είναι? Να πω κανένα άλλο εκτός από εσάς? Όχι, όχι, είστε εσείς το MAD TV. Αυτό που αγαπάνε ιδιαίτερα οι Έλληνες νέοι. Όλα πιο δικά παρακαλώ.